Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πιάσαμε το κουτσομπολιό. Σήμερα είμαστε μια εκλεκτή συντροφιά, μία αριστρασίβουλος, τερζή γλυκερία, δεν μας τους δείχνει καλησπέρα. Ο τεχνικός μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και Στέφανος Κουλούμπης, ο γνωστός σας ο Στεφανάκος μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Το αστέρι των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από τα κόκκινα δάνεια και από τα πράσινα και από τα κίτρινα και όλα τα σχετικά. Αυτά τα χημικά κόντευαν να διαλύσουν όλο τον ελληνικό λαό. Και ήταν λιγμένα κιόλα. Πότε θα συμμορφωθούν αυτοί, τι να πούμε. Επειδή η γλυκερία η Τερζή την ήρθε ότι ήρθε με πατριωτικό στένος, θα έχω να τους πω το εξής. Ότι η κυβέρνηση σημερινή πέρασε εις βάρος του ελληνικού του λαού ότι το χειρότερο αυτή την εβδομάδα. Και επίσης κάποιοι αδέσποτοι βουλευτές ακολουθήσανε και αυτό το Τζίπρα και τα καταφέρανε. Αλλά όμως πρέπει να ξέρεις, συνάδελφε, δικηγορίνα μου, κυρία Τερζή Γλυκερία, δεσποινίδα Τερζή Γλυκερία, ότι ευθύνεται και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε το σταυρό της, πρέπει μεσημέρι βράδυ. Να ξέρουν τα ότι την προδοσία πολύ την αγάπησαν, τον προδότη κανένας, ο ελληνικός λαός από κάτω. Θα ψηφίσει σωστά αυτή τη φορά, δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή την προδοσία. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλωστε και κανένας Έλληνας ο οποίος ουδέποτε θα ονοματίσει αυτό το κρατήδιο με άλλο τρόπο παρά Σκόπια. Έτσι, αυτό είναι. Θα το πει η Αμερική. Θα το πει η Αμερική. Θα το πει η Γερμανία. Θα το πούν οι τοκογλύφοι. Οπότε περισσεύει. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία έκανε το σταυρό της και εδώ έλεγε Στέφανε ότι θα καταθέσει. Πρόταση μορφής, έδρασε η Βουλή και εσύ φοβήθηκες και πήγες στην Κέρκυρα. Μην τυχόν σε πάρει κανένα βόλιο. Είναι δημοκρατία, γλίτωσε την καυτή πατάτα από τον έρθει στα χέρια. Ναι, ναι. Κερδισμένη βγήκε. Μπράβο, μπράβο. Νέα Δημοκρατία. Και βγήκε κάποια στιγμή κάποιος εκεί και λαμασούσε τα λόγια. Λέει γρήγορα τα κάνουν. Τι γρήγορα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αχ, Νέα Δημοκρατία. Καλά, εγώ σε στήριζα επί ερέ, γιατί είμαι και λίγο μεγαλούτσικος. Αλλά Νέα Δημοκρατία έχει χάσει το βηματισμό σου. Κοινάλ. Φόφη γεννηματά. Εδώ είναι η αποθέωση. Βγήκε γλυκερία ο βουλευτής που έφυγε και πήγε και ψήφισε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεοχαρόπουλος, και είπε ότι τρία συνέδρια κάναμε μυστικά και ψηφίσαμε και το 70% ψήφισε υπέρ της πρότασης των Σκοπίων. Τι λέτε ότι εγώ είμαι ο προδότης. Εσείς είσαστε οι προδότες. Το καταλαβαίνεις. Και βγήκε και ο Γιώργος ο Παπανδρέου δικός μας και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία κάνουν λάθη διότι έπρεπε να ψηφίσουν την καλύτερη συμφωνία που έχει έρθει ποτέ. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Ο λαός έδειξε τη θέση του όπως πάγια την έχει καταδείξει. Φώναξε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική όπως άλλωστε και είναι. Βρέθηκαν οι καλοθελητές να πάνε κόντρα στο λαϊκό συνέστημα αντί να το δικαιώσουν. Και θα έρθει η απάντηση και αυτό είναι σίγουρο. Καλά. Θα πληρώσουμε εμείς και οι άλλοι. Έπειτα υπάρχει και ο νόμος της όσμωσης, όπου ο διαλύτης διαλύεται στο διάλειμμα και το αραιότερο μείγμα στο μεγαλύτερο, στο πυκνότερο. Το μέλλον έπεται και η ιστορία μπορεί και να επαναληφθεί. Γιατί η Μακεδονία ήταν, είναι και θα ξαναγίνει ελληνική. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Πόσο χρόνο είσαι, Γλυκερία? 25. 24 πως 25. Τα κλείνω σύντομα. Ρώτα και τα 70 τα δικά μας. Όλοι το ίδιο λένε, όλοι το ίδιο φροντοφώναξαν. Η απορία ξέρετε είναι, που λέγει ο κύριε, η πολιτική γίνεται αναξιόπιστη ή αναξιόπιστη γίνεται πολιτική? Αυτοί που ψηφίζουν είναι αναξιόπιστοι, αδερφέ. Ναι. Αυτό είναι, Στέφανε, και άστα τα υπόλοιπα. Αυτοί που ψηφίζουν είναι αναξιόπιστοι. Θα ψήφιζα εγώ αυτούς εδώ. Και θα πιστέψουμε στην αλλαγή κάποια. Και έχουμε και τα μικρά. Αυτά τα διέλυσε ο Τσίπρας. Τα έκανε μπιλμπαρά. Δεν ξέρουν από πού θα μπουν, από πού θα βγουν και τι θα φύγουν. Έχουμε τη Χρυσή Αυγή, την οποία έχω τη γνώμη ότι δεν εμπιστεύεται ούτε η ίδια τον εαυτό της. Υπάρχει ένα άρθρο στο Στέφανο Τοχείο, στο Μακελιό, ολόκληρη σελίδα, που λέει γιατί ψήφισε η Χρυσή Αυγή την πρόεδρο των εισαγγελέων, την τέως πρόεδρο, την κυρία, πώς τη λέγανε? Θάνου. Θάνου. Γιατί η κυρία Θάνου έγινε πρόεδρος σε ανεξάρτητη αρχή με τους ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής. Γιατί? Άμα διαβάζεις το Στέφανο θα καταλάβεις γιατί ψήφισε η Χρυσή Αυγή. Γιατί έχει εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη. Ευτυχώς που δεν μιλάει ο Θρασίβουλος τόσο πολύ όσο η Γλυκερία.
γιατί δεν θα μπορούσαμε να το... Το βασικό μανούσο είναι ότι πρέπει στη Βουλή να μπαίνουν τεχνοκράτες. Πρέπει να μπαίνουν άνθρωποι... Αφού δεν τους ψηφίζουν, Εγώ θα πω μόνο κατά το διάστημα το οποίο εσύ μπήκε στη Βουλή, καλεστήκαμε όλοι, δώσαμε όλοι προτάσεις, στελεχώσαμε ουσιαστικά πόσες επερωτήσεις έκανες, πόσα από αυτά βγήκαν... Πόσες μεταθέσεις ανίκανων γενικών διευθυντών, πόσες μετακινήσεις εφόρων που δεν ξέρανε τι ζητούσανε στην εφορία, ή μάλλον ξέρανε τι ζητούσανε, αλλά το Υπουργείο δεν ήξερε. Έχεις δίκιο, Θεσσαλή. Αλλά τελικά ο κόσμος στρέφεται σε μία ανούσια κατάσταση. Μπράβο. Που βάζει ανίδεους, μη τεχνοκράτες, ανθρώπους που δεν έχουν εργαστεί ποτέ, δεν έχουν ένα ένσημο. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να φύγουν από την πολιτική. Και πραγματικά θα συμφωνήσω ότι μόνο αυτός που έχει δουλέψει, μόνο αυτός που βρίσκεται στην παραγωγή, πρέπει να βρίσκεται σε βουλευτικό έργο. Και το ζήτημα είναι και να διατηρούν και τα πιστεύω τους και αφού τους έρχονται στο πολιτικό πρόσωπο. Τα ρετάλια δεν μπορούν να κρατάνε πιστεύω. Ούτε η ιδεολογία, ούτε αυτή ήταν ρετάλια αυτή που απήγανε. Μάλιστα, γιατί έχουν κάψει τον πισινό τους. Αυτοί πλέον ξέρουν και έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει. Το ΚΚΕ τήρησε σωστή στάση. Το ΚΚΕ τήρησε σωστή στάση αυτή που ακολουθεί κάθε φορά. Ήθελα να σας αναφέρω ότι στις 31 Ιανουαρίου του 19 μας έχει καλέσει ο κύριος Πιτσιλής στην Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών για ανταλλαγές απόψεων και για θέματα συνεργασίας και φορολογίας για περιπτώσεις φοροδιαφυγής κτλ. Πιστεύω ότι θα μας καλέσει, θα πάμε κύριε Πιτσιλή, θα έρθουμε, αλλά μην τυχόν πεις ότι ξέρεις έχει περάσει η ώρα και δεν έχετε το λόγο, γιατί θα το μετανιώσετε μετά. Πρώτα θα μας ακούσετε και μετά θα μας πείτε. Γιατί δεν σας κρίνομαι ότι είσαστε πιο ικανοί εσείς από εμάς. Είσαστε πιο ακατάλληλοι. Εντάξει, το Βιτάμ και το Μερέντα, και η Μερέντα δεν κάνουνε τους επιστήμονες. Οι εφοριακοί διαμαρτύρονται. Και γιατί διαμαρτύρονται? Γιατί έβγαλε απόφαση το Υπουργείο Οικονομικών να μετακινήσει τους εφοριακούς. Όποιος έχει κάτσει μερικά χρόνια στην ίδια εφορία να πάει στην άλλη. Αυτό έπρεπε να το ζητάτε εσείς, κύριοι οι εφοριακοί. Εσείς, όχι να πάτε και να θεριέψετε μέσα σε μια εφορία. Καθίστε σε μια εφορία, γνωρίζετε τους φορολογούμενους, γνωρίζετε τα σουβλάκια, γνωρίζετε τα μπουζούκια και όλα τα σχετικά. Γιατί? Θα αλλάζει κάθε 3 χρόνια. Όπως είναι κάθε 4 χρόνια αλλάζει η Βουλή των Ελλήνων, όπως πολλοί από εμάς τους παντρεμένους κάθε 4 χρόνια αλλάζουμε τις γυναίκες μας, τα ίδια ακριβώς αλλάζετε κι εσείς. Πώς θα γίνει δηλαδή, γιατί παραπονείστε? Έχουμε, θα σίγουρα δεν σε αφορά εσένα. Όχι. Αυτό. Έχουμε ένα πίνακα εδώ με παράβαση σε σουβλατζίδικο που έκανε φοροδιαφυγή 70.743,34 ευρώ. Τι πούλησε? Σουβλάκια πουλούσε και δεν έκοβε απόδειξη. 70.000 έβαλε πρόστιμο, θα σίγουρε πόσο περίπου, και επειδή δεν θα το βρεις, 6.367.600. Εγώ θα λάθος τα μηδενικά καλά. Εγώ, δέστο, δέστο. Εγώ δεν πρέπει να τους λέει. Εγώ στις 31 του μήνα το πρώτο πράγμα θα ρωτήσω τον Πιτσιλή πόσα εισέπραξε από αυτό. Πραγματικά, έτσι. Ναι, τι πραγματικά, τι έχω πει ψέματα. 6.367.000 πρόστιμο. Ναι, ή έχω πει ποτέ ψέματα. Πώς το βγάζουν αυτό, να καταλάβω. Πόσα σου βγάζει, ναι. Τέλος του χρόνου και βάση περαιωνότανε, έτσι. Ναι, τέλος του χρόνου περαιωνότανε, παραγραφότανε το έτος 12 Θρασίγουλε και το έτος 2007 για νέα στοιχεία. Εκεί λοιπόν σταθήκανε χιλιάδες πράξεις και πρέπει να γίνουν ενδικοφανείς προσφυγές. Επειδή πολλοί από εσάς πρώτη φορά ασχολείστε, επειδή έχουμε κάνει 4 σεμινάρια στα γραφεία της εταιρείας του Θρασίβουλου, Λεωφόρο Συγκούρου 106 πρώτος όροφος, πολυτελέστατα γραφεία, τα οποία μας τα δίνει δωρεάν για επιμόρφωση φοριακών, λογιστών, επιχειρηματιών, και επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον Έλληνα επιχειρηματία, η ΠΕΦΕ είναι στη διάθεσή σας σε ό,τι ερώτημα θέλετε και όπου αντιμετωπίζετε δυσκολία. Μην περιμένετε η ΔΕΔ, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ότι θα σας λύσει το πρόβλημα ή θα σας βοηθήσει, για δύο λόγους. Διότι
Από τη μια μεριά αυτή είναι για να βεβαιώνουν φόρους και από την άλλη δεν έχουν τις γνώσεις για να σας βοηθήσουν. Είναι άσχετοι οι άνθρωποι. Αν είναι μέσα 100 ή 5 ξέρουν τη δουλειά τους. Οι άλλοι απλώς περιφέρονται από γραφείο σε γραφείο για να περάσουν τέλος. Για τη Θεσσαλονίκη δε. Α, εκεί γίνεται ο χαμός. Ο χαμός γίνεται. Και θα αναφέρουμε σε λίγο και ονόματα. Ο Κατσιούρης ο υποδιευθυντής είναι για να πουλάει όπως λέμε εμείς στη λαϊκή γλώσσα τζαμπουκά. Δεν γίνεται. Ήμουνα στην Αγγλία, λείπει σήμερα ο Σεϊμένη Ορέστης για οικογενειακές υποχρεώσεις και επίσης κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που ήταν να έρθουν, φαίνεται δεν τους ενημέρωσε όπως πρέπει, δεν πειράζει, δεν παρεξηγούμαστε κτλ. Ήθελα να πω ότι ήμουνα στην Αγγλία, πήρε το πτυχίο η κόρη μου, διορίστηκε στην τράπεζα, η μικρή, η μεγάλη. Είπαμε ότι έχει τελειώσει οικονομικό πανεπιστήμιο. Είχε καθηγητό Τζακαλώτο, τον οποίο τον απομάκρυνε το πανεπιστήμιο. Τελείωσε νομική, τελείωσε Οξφόρδη, πήγε και δούλεψε στη Λαγκάρ στην Ουάσιγκτον. Δουλεύει σε εταιρεία με 4.000 δικηγόρους. Μιλάει 4 γλώσσες αυτές, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, μαθαίνει και ρώσικα. Και θα έχω τη μεγάλη χαρά να κατέβει στο μετερίζι της πολιτικής και θα είναι υποψήφια εις την Ευρωβουλή. Αν βρείτε καλύτερη υποψήφια, με περισσότερες γλώσσες, με μυαλό, με λεβεντιά, είναι 24 χρονών, το Μάρτι γίνεται 25. Το ίδιο μου φαίνεται και εσύ. Αν και κανονικά δεν πρέπει να λέμε την ηλικία μας. Καλά, δεν είναι τώρα, αλλά εσύ είδαμε. Είμαστε και γυναίκες. Μου έδωσε ένα πίνακα. Είσαι ακόμα τίντα, λένε. Μου έδωσε ένα πίνακα. Γιατί δεν έχουμε λόγο να την κρύβουμε ακόμα. Εξειδικεύεται και στο ποινικό κομμάτι της φοροδιαφυγής. Και επειδή τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, είμαι αναγκασμένος. Με ρωτάνε από το κοντρό με ποιο κόμμα. Με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, με το Λαϊκό Ορθόδοξο, το πιο αγνό κόμμα, το πιο λεβέντικο. Να πάει πού, στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι, σας ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν ένα πίνακα με 10 περιπτώσεις. Λέει λοιπόν η Αγγλία ότι όταν έχεις φοροδιαφυγή 130.000 ευρώ, έχεις 3 χρόνια φυλακή. Πότε? Όταν υπάρχει δόλος και όταν είναι κατ' εξακολούθηση. Τα ακούς, Στέφανε? Μυαλό οι άνθρωποι. Όταν κάνεις τεχνάσματα, δηλαδή λες νοικιάζω το ξενοδοχείο μου 200 τη βραδιά, άφησέ μου τα 100 στη Κύπρο και 100 σε μένα. Είναι τέχνασμα αυτά. Τότε έχεις 1,5 χρόνο φυλακή. Τα ακούς, Κλεόβουλε? Κλεόβουλε. Είναι ένα σύστημα, ναι. Είναι ένα σύστημα. Και εάν έγινε από αμέλεια, έκανες ένα λάθος, μια άθρηση, ο λογιστής σου σου εξαφάνισε, του δώσες τα λεφτά να πληρώσει και δεν μπήκε κλπ. Τότε έχεις 6 μήνες κοινωνική εργασία. Εξαιρετικά. Κοινωνική εργασία. Παίρνεις τη σκούπα, μία στολή και καθαρίζεις το δρόμο. Ξεκινάς. Του αμαρουσίου. Καθαρίζεις το νοσοκομείο και όλα αυτά. Όταν έχεις 650.000, αυτά κύριε Σχύρη, μην κάνετε λάθος, στην Βρετανία γίνονται, όχι στην Ελλάδα. Έτσι. Στην Ελλάδα έχεις 10 χρόνια φυλακή και δεν τους ενδιαφέρει. Λάθος ή ξελάθος. Εάν λοιπόν 650.000 ευρώ είναι η φοροδιαφυγή, έχεις 6 χρόνια φυλάκιση. Και όταν λέμε 6 εννοούμε 6. 6 εννοούμε. Πότε? Όταν το έχεις κάνει με δόλο ή κατ' εξακολούθηση. Όταν είναι με τεχνάσματα είναι 3 χρόνια. Πάει ακριβώς στα μισά. Αυτό που λέγαμε. Mm. Και όταν είναι από αμέλεια, δευτές ή κάτι άλλο, τότε έχεις 1,5 χρόνο φυλάκιση. Αυτές τις ποινές θα τις πούμε και σε άλλη εκπομπή. Ήταν το προκαταρκτικό για να αρχίσουμε, γιατί 7 η ώρα θα έχουμε, είπαμε, τον κύριο Παπαζαφυρίου, τον Κώστα, από το δημοσιογράφο από τη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε από την Τερζή, την Γλυκερία. Ωραία, βεβαίως. Καταρχάς θα πούμε πολύ γρήγορα για το σεμινάριο το οποίο θα κάνουμε στις 15 Δευτέρου του 2019 φυσικά. Είναι μετά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, είναι η μέρα Παρασκευή, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, όπου δήμαρχος είναι φυσικά ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Ο εξαίρετος. Ναι, βεβαίως. Και θα παρευρεθεί εκεί πέρα και ο πρόεδρος εμπόρων. Όχι, θα είναι συνεργασία με τον δήμαρχο και με τον πρόεδρο των εμπόρων. Φυσικά, αλλά θα παρίσταται κιόλας, θα πάρει λόγο. Εννοείται μαζί και η ΠΕΦΕ, ο κύριος Δουκάκης, όλοι και εσείς όλοι. Φυσικά.
ο κύριος Ειμένης και ας λείπει σήμερα. Είσοδος. Οπότε να έρχεται και να μας ακούσει, ναι, την ελεύθερη. Και φυσικά, να δηλώσει συμμετοχή. Να δηλώσετε συμμετοχή στο 2161-24-910, όπως πάντοτε το βλέπετε κάτω στις οθόνες σας. Η αίθουσα του Δημαρχείου είναι μεγάλη, αλλά να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί έχουμε πληροφόρηση πως θα έρθει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ ωραία. Οπότε, και 21 θα έχουμε στα γραφεία του Μίαρη, πάλι στην... Ναι, στο NBC Business στο Center, Center, ακριβώς. 21, τώρα... Δευτέρα ημέρα. Ναι. Ναι. Στο πρώτο κομμάτι θα σας πω 2-3 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι πάρα πολύ σημαντικές και εξαγάγουμε κάποια πολύ σημαντικά νομικά συμπεράσματα. Κυρίες και κύριοι, τι θυμόσαστε, τη γλυκερία. Όταν πρωτοήρθε εδώ, ήξερε και έλεγε 5 νομικά. Τώρα πιάνει και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Σε λίγο θα τη δείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα είναι η υφυπουργός της Ελλάδος. Οι ικανοί άνθρωποι που είναι σε αυτή την εκπομπή θα προκόψουν. Όχι ο Μίαρης. Ο Μίαρης το απαγορεύουμε. Τον θέλουμε εδώ. Ότι πρόκοψα, πρόκοψα. Για πες μας τις αποφάσεις. Λοιπόν, και στο δεύτερο κομμάτι, μετά να μην φύγετε, θα πούμε για την τοκογλυφία. Εξίσου σημαντικό, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Σύμφωνα με την απόφαση την 754 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι πρόσφατη, μερικών ημερών είναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ο τρίτος, σε βάρος του οποίου εκδίδεται η πράξη, να ζητήσει και να λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου, εφόσον υπάρχει βλάβη, έτσι ένα μου συμφέρον. Μα είναι δυνατό να μην υπάρχει βλάβη. Άμα εμένα μου βάλουν πρόστιμο εξαιτίας ότι ο μία αριστοδρασίβουλος έκανε μια φοροδιαφυγή, μου βγάλουν το άρθρο 14 και μου μπλοκάρουν τους λογαριασμούς και μου δημιουργούν, δεν παθαίνω βλάβη. Φυσικά και η ηλική και η ηθική βλάβη, έτσι να τα λέμε αυτά. Επιπλέον, με αυτή την απόφαση πάλι απαιτείται ως ουσιώδης τύπος, καταδείχθηκε, της διαδικασίας η κοινοποίηση αντιγράφου της εκθέσεως κατά σχέση ως τρίτη επιχείρηση. Ναι. Και ο επόπτης παίρνει ενεργό μέρος στον έλεγχο. Κύριε Μπουκάκη, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο εδώ. Ότι είναι για μας Ευαγγέλιο αυτή. Και καλά έκανες και την έφερες, γιατί τη διαβάσαμε πριν καθίσουμε στη δεύτερη. Και πρέπει να σε ευχαριστήσει όλος ο αντρικός κόσμος. Ο γυναικείος θα ζηλεύει που τα λέτε αυτά, ο αντρικός όμως να σας ζηλεύει. Εγώ διαχωρίζουμε και ωραία. Ο γυναικείος. Άλλη απόφαση. Να πούμε την 2672, ναι, η οποία κατέδειξε πως ως σύνοικοι θεωρούνται και οι θυρωροί των πολυκατοικιών. Α, δηλαδή, μάλιστα, μάλιστα. Οι άνθρωποι στους οποίους μπορούν να γίνουν οι επιδόσεις. Για παράδειγμα, είχαμε πει ότι πρέπει η σύζυγος, δεν αρκεί να είναι σύζυγος για να επιδώσει, πρέπει να είναι και σύνοικος. Λοιπόν, η απόφαση αυτή ουσιαστικά κατέδειξε ότι μπορεί και ο θυρωρός και θεωρείται ως σύνοικος. Θρασιμουλέ, είναι πολύ καλή αυτή η απόφαση που μας έφερε η κυρία Τερζή. Γιατί πάει ο φοριακός, του λέει: εγώ είμαι θυρωρός εδώ, και λέει: όχι, θα την πάω στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί να την πάει στο αστυνομικό τμήμα? Είδες, κύριε Ντουκάκη, ότι άσχετα με το νεαρό της ηλικίας, οι δικηγόροι που θέλουν να μάθουν. Έρχονται στα σεμινάρια, τα δικά μας, παρακολουθούν. Εντοπίζουν τα θέματα. Μπράβο. Και νομίζω ότι τα θέτουν και πολύ σωστά. Αυξάνουν τις δουλειές τους, εμπιστεύονται οι φορολογούμενοι, μάλιστα. Βέβαια, είναι και πάρα πολλοί από τους συναδέλφους της κυρίας Τερζή που δεν ασχολούνται με τα φορολογικά. Δεν ασχολούνται καθόλου. Πραγματικά, δηλαδή, έχω ακούσει, ναι, πράγματα, ναι, τρελά, και αυτά που συμβουλεύουν και τους πελάτες δεν είναι. Έχει άλλη απόφαση. Να επινούμε όμως την νεολαία, ναι, γιατί εκεί βρίσκεται και το μέλλον. Έχουμε άλλη απόφαση. Βεβαίως και, ναι, έχουμε. Ναι. Ποτέ δεν στερεύουμε εμείς από αποφάσεις, ναι, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την 2096, η οποία δεν εφαρμόζεται, κατέδειξε η απόφαση αυτή, το 50%. Πριν μια εβδομάδα βγήκε, κυρίες και κύριοι, και αυτή. Ναι. Έτσι ακριβώς που η έφεση που ασκεί ο σύνδικος της πτωχεύσεως, δηλαδή με το παράβολο και τον φόρο. Θέλω και το σχολείο σας εδώ πέρα. Ναι. Δεν απαιτείται αυτό το 50% να πληρωθεί και επιπλέον είναι σαν ένα ιδιότυπο ευεργέτημα απαινίας, το χαρακτηρίσαμε, και σε νομικά πρόσωπα με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πολύ σωστή η απόφαση της κυρίας Σάρπ. Λέει, αφού είσαι πτωχευμένος, πού να βρεις τους παράδες να πληρώσεις για να κάνεις έφεση. 50% ήταν τότε που ξεκίνησε η προσφυγή, 20% είναι τώρα. Τις είπες όλες. Και επίσης, και επίσης να μην πληρώνουν αυτό το 20% και οι μη κερδοσκοπικές. Έχουμε ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ασχολείται για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Α, του βάλει να πληρώσει. Μα δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Εμοδότες. Εμοδότες. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Ναι, Γλυκερία.
Λοιπόν, η 754, η τελευταία φυσικά του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου κατέδειξε πως δίνεται ο τρίτος, σε βάρος του οποίου εκδίδεται η πράξη, να ζητήσει και να λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου. Την είπαμε και στην αρχή και κλείνω με πολύ ωραία. Και τα υπόλοιπα συμπορία της εκπομπής. Ναι. Θα πούμε για την τοκογλυφία, επαναλαμβάνω. Δεν είμαστε τοκογλύβοι και δεν πολύ σκάμε για την τοκογλυφία. Για τους άλλους τοκογλύβους θέλουμε να ενημερώσουμε. Υπάρχει ελληνικός λαός από κάτω που έχει πέσει θύμα δανειστών τοκογλύβων. Στέφανε, τι θα μας πεις εσύ. Θα πούμε διάφορα σήμερα. Ένα, θα ξεκινήσουμε βασικά. Θυμάσαι, πρέπει να διεκδικούμε. Θυμάσαι, είχαμε πάει Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, μας είχαν πει πολύ απλά ότι δεν γίνονται ανακοπές για ταγές πυρωμής. Λοιπόν, θα πω το εξής. Είχαμε μια ανακοπή, μια επιτυχημένη ανακοπή διαταγής πυρωμής, συγκεκριμένα την 2 του 2019, το εδώ και 23 του 2019, με συνεργάτη τον δικηγόρο μας και μέλος της επιστημονικής ομάδας, τον Γιάννη τον Κυνηγόπουλο, που εκπροσώπησε τον δανειολήπτη σε ανακοπή διαταγής πυρωμής της Τράπεζας Αττικής για ποσό 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πάνος Ρελιάτσος, το θυμάσαι και τον Πάνο. Πολύ καλός και ζωηρός. Ο δικαστικός πραγματογνώμονας έκανε την οικονομοτεχνική έκθεση για να αποδείξει στο δικαστήριο τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους, οι οποίοι και έγιναν δεχτοί από το δικαστήριο. Και έτσι ακυρώθηκε η ανταγή πυρωμής. Το λέω αυτό γιατί πιάνουμε από την κουβέντα που λες ότι όλοι πρέπει να διεκδικούμε. Γιατί? Γιατί εάν κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε εμείς με τις αγωγές ομαδικές, με το θέμα του εξοδίκου επανακαθορισμού τραπεζικής οφειλής, με αναγνωριστικές αγωγές, έχεις μια βάση να διεκδικήσεις ακόμα και να μηδενίσεις την οφειλή σου. Γιατί? Γιατί πολύ απλά εμείς κινούμαστε ως αντισυμβαλόμενοι σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, όχι ότι τις καταδικάζω, όχι, π.χ. νόμο Κατσέλη. Εκεί πλέον δηλώνεις πτώχευση και πας σε πράση πτωχευτικού δικαίου. Εκεί λοιπόν, βεβαίως, οι τράπεζες έχουν υποβάλει βασικά, όπως έλεγε και ο Σεβαστίδης, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος των εισαγγελέων και δικαστών, ότι τους επιβάλλει η τράπεζα μια μηχανιστική, μαζική έκδοση αποφάσεων. Αυτό είναι κατάντια. Λοιπόν, πρέπει ο κόσμος να αρθώνει, να ορθώνει το ανάστημά του, να κάνει κινήσεις και να μπορέσει να αντιμετωπίζει λύσεις. Λύσεις υπάρχουν. Ας πάνε σε ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, να τους βοηθήσουν, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να πληρώσει κάποιος ένα δικηγόρο που ξέρει το αντικείμενο, παρά να πάει μόνος του να κάνει την οποιαδήποτε συμφωνία με την τράπεζα. Δράτομαι από την ευκαιρία αυτή να πω, μπράβο, Στέφανε, μπράβο, να πω το εξής πολύ απλά. Βλέπουμε εδώ πέρα, γιατί λέμε για success story, και θα κάνω ένα επιδηματάκι να πούμε το εξής. Βλέπουμε φορείς όπως η ΔΕΚΟ με χρέος 17 δις ευρώ. Η ΔΕΗ με 4,3 δις ευρώ. Ο ΟΣΕ με 12 δις ευρώ. Ο ΕΛΤΑ με 300 εκατομμύρια. Πώς θα εξοπλιστούν αυτά, βέβαια. Αυτά είναι το success story, παιδιά. Το 90% των επιχειρήσεων έχει ζημιές με μηδενικά κέρδη σήμερα. Το 9% των επιχειρήσεων έχει κέρδη από 1 έως 60.000 ευρώ. Το 1% των επιχειρήσεων δηλώνει κέρδη πάνω από 60.000 ευρώ. Και το 7,6 δις φόρου φυσικών προσώπων πληρώνεται από 1,6 εκατομμύρια φορολογούμενους. Αυτό είναι το success story. Για να μην πάμε παραπέρα, σας πω το εξής. Το συνδυάζουμε αυτό εδώ πέρα. Το ΑΕΠ προ-μνημονίου ήταν 355 δις. Τώρα μετά το μνημόνιο είναι 200 δις. Το χρέος ήταν 109,4% επί του ΑΕΠ. Τώρα είναι 178,6%. Η ενεργία ήταν 7,3%, τώρα είναι 21%. Μα εδώ λέει η κυβέρνηση ότι η οικονομία πάει καλά. Παιδιά, όλα, αυτό είναι η επιτομή του success story, όπως την έχουν μεταφράσει όλοι οι πολιτικοί. Εντάξει. Ναι. Να πούμε παράλληλα το θέμα των, των ζημιών που έχουν οι τέσσερις εταιρείες πριν του Sky. Σε ό,τι αφορά το θέμα της... Και του Sky ένα εκατομμύριο έχει. 72 εκατομμύρια ευρώ η κύκλος εργασιών του Αντένα. Τεγματά κέρδη 10,950 εκατομμύρια. Ο Sky έχει κάνει 9,900. Ο Αλφα 9,600. Ζημιές. Λοιπόν, να το... πώς πληρώνονται τα 3,5 εκατομμύρια με τις ζημιές. Αυτό δεν είναι ιστορία. Έχουν γίνει τόσοι πολλοί νόμοι από την αρχή των μνημονίων. Αυτό πέρα, όλοι αυτοί είναι νόμοι που έχουν γίνει από το 2013 και μετά. Από το 14. 14. Όχι, 26, 7, 13. Ναι, το 13. Και μετά και μετά που έχουν ψηφιστεί. Μιλάμε για 37 νόμους.
40 γίνανε, γιατί δεν. Με τέτοια πολυνομία περιμένουμε, πάμε μπροστά. Μπράβο, Στέφανε. Λοιπόν, μπράβο, αυτό Στέφανε. Και μετά θα μιλήσουμε και για τα θέματα που αφορούν το θέμα νόμου Κατσέλη και τι θα αντικαταστήσει το νόμο Κατσέλη μόλις λήξει η ιστορία του τέλη Φεβρουαρίου. Πιστεύω να έχουμε τον χρόνο. Ναι. Για ένα κάνουμε... πινακάκι έχεις μπροστά όμως, ήθελα να το δεις και αυτό. Αυτό ήταν το πακέτο των και μετά μνημονιακών μέτρων. Μείωση έμφυα. Α, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα μειώσει το έμφυα, γιατί φύγαμε από... όλα αυτά και τα λοιπά. Ναι, γιατί φύγαμε από τα μνημόνια. Ναι. Αύξηση του κατώτου μισθού. Εγκρίθηκε από τη Βουλή το 18-18-80 ο πρώτος μετά από 8 χρόνια μεταμνημονιακός προϋπολογισμός. Ναι. Οι αποφάσεις της περασμένης χρονιάς ανήκουν στην γλώσσα της περασμένης χρονιάς και οι λέξεις επόμενης χρονιάς περιμένουν μια άλλη φωνή. Προϋπόθεση ανάπτυξης της οικονομίας, η αύξηση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Σιγά-σιγά και. Συζήτηση, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Βέβαια. Η ΑΔΕ και η ΔΕΔ δεν υπάρχει συνεργασία. Και δεύτερο μνημόνιο αντίστοιχα. Ναι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα, καταργήθηκαν τα μνημόνια, υποχρεούνται να καταργηθούν και ανώτεροι φορείς, οι οποίοι δεν προσφέρουν ούτε έργο θετικό, ούτε και υπηρεσίες ευρωπαϊκού επίπεδου. Ίσα-ίσα καταστρέφουν τις επιχειρήσεις. Και η ΔΕΔ, Διεύθυνση Επίσης Διαφορών, και η ΑΔΕ. Δεν κάνουν τίποτα. Κατάργηση της ΔΕΔ. Μπράβο, Στέφανε. Λοιπόν, αυτά δείχνουν το πώς ακριβώς πορευόμαστε βασικά σε μια κοινωνία η οποία έχει ρημάξει αυτό που λέγαμε παλιά τριχοκοκαλιά της οικονομικής οικονομίας που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί οι μεγάλοι αυτό που κάνουν, τα κέρδη θα πηγαίνουν έξω, κατευθείαν. Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο. Αυτοί οι πίνακες που έδειξε ο κ. Κουλουμπής πρέπει να τους ζητήσετε από την ΠΕΦΕ, να πάρετε τηλέφωνο, να σου στείλουμε με email. Δεν είναι δυνατόν το 9% των επιχειρήσεων της Ελλάδος να δηλώνουν κέρδη από 1 έως 60.000. Και όλοι οι άλλοι ζημίζονται. Θα μας πεις, κύριε Μίαρη. Μανούσο, θέλω να πω. Γενικά ότι ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ναι, αλλά δεν θέλει να ενημερωθεί κιόλας. Και όσοι, ειδικά οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά οι υπηρεσίες. Όσοι βέβαια παρακολουθούν τις εκπομπές εδώ στην ώρα του φορολογούμενου, νομίζω ότι κερδίζουν πάρα πολύ. Είναι και πολύ πιθανό. Και σε λίγο, Θρασίβουλε, θα έχουμε και ενημέρωση με τηλεδιάσκεψη. Δηλώστε στην ΠΕΦΕ ποιοι θέλετε να ενημερωνώσετε με τηλεδιάσκεψη. Και από όπου και να βρίσκεται ο καθένας. Ναι, 2-10-61-24-910. Να πω ότι είμαστε πολύ κοντά στη σύνταξη υπόθεν έσχες για όλους τους φορολογούμενους. Ναι. Αυτό τι θα δημιουργήσει. Με ανοιχτές τις τράπεζες, προβλήματα ελέγχων σε όλους τους φορολογούμενους που δεν θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν πολύ μεγάλα ποσά σε σχέση με αυτά που κατέχουν κατεθειμένα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Εφόσον συνεισχύει να ισχύει το μνημόνιο, να τα μνημόνια, αυτά είναι μνημονιακοί νόμοι. Ο ελεκτικός μηχανισμός στοχεύει μόνο στο να δει τις πράξεις, δηλαδή αυτές που δεν δικαιολογούνται. Αν εσύ λοιπόν έχεις. Μα δεν σου ελέγχει την επιχείρηση, Δρασίβουλε. Ναι. Σου ελέγχει τι συναλλαγές. Τον προσωπικό σου λογαριασμό. Αν λοιπόν εσύ στην κόρη σου, γιατί σπουδάζεις στο εξωτερικό, καταθέτεις χρήματα και δεν μπορείς να τα δικαιολογήσεις, αυτό είναι προς αύξηση περιουσίας από μη γνωστή πηγή. Λες και εσύ, σαν οικογένεια ελληνική, δεν έχεις την υποχρέωση να στηρίξεις το παιδί που σπουδάζει, ναι, να έρθει εδώ πέρα να προσφέρει στην πατρίδα μας δουλειά. Να πω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Η πολυνομία είναι αυτή που βασίζει. Θα μας πεις πρώτα τις αποφάσεις, γιατί έχουμε στη γραμμή. Ναι. Ναι. Θες να προχωρήσουμε μετά? Όχι, όχι τώρα, γιατί τις αποφάσεις. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική απόφαση σε σχέση με τη ΔΕΔ. Μιλήσαμε, είναι η κοινοποίηση είναι το άρθρο 68 του 4587 του 18. Ναι. Εδώ έχουμε για μία φορά παράταση ακόμα 30 ημερών στην μάλιστα προθεσμία των 120 ημερών που εξετάζεται η ενδοικοφανή προσφυγή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι παίρνετε παραπάνω χρόνο στην επιχείρηση έτσι ώστε να μπορέσει να λύσει την διαφορά πηγαίνοντας για τα φορολογικά δικαστήρια. Κυρίες και κύριοι, αυτό πάει που λέει ο Θρασίβουλος ο Μίαρης είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως υπό προϋποθέσεις να μας πάρετε τηλέφωνο τη Δευτέρα να σας πούμε με ποιο τρόπο. Δεν είναι ότι παίρνεις την παράταση γιατί παίρνεις ένα τηλέφωνο και λες κύριε Μίαρη, δώσε μου παράταση. Θέλει προϋποθέσεις. Μπράβο, Θρασίβουλε. Άλλο. Έχουμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατάρριση μιας απόφασης, είναι η 681. Ναι. Για
μία εταιρεία η οποία εδρεύει στο κέντρο της Αθηνάς. Στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι. Ναι. Είναι γνωστή. Μ' αρέσει να το λέω αυτό. Έχει χημικά προϊόντα και κρίθηκε από τη φορολογική αρχή επειδή μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε οικιστικό ιστό, δεν μπορεί να μπουν χημικά προϊόντα, ότι είναι εικονικές οι συναλλαγές και εικονικά τα τιμολόγια. Έτσι θα είναι όλοι οι ελέγχοι από εδώ και πέρα, Μάνουσο. Θα γιατί δεν έχει εικονικά τιμολόγια και εμάς. Γιατί δηλαδή δεν θα υπάρχουμε. Δεν είμαστε και έχουμε συγγραφεί σε εικονική πραγματικότητα. Για σε διακόψω. Λοιπόν, γιατί υπήρχε αποθηκευτικός χώρος. Στον Άγιο Στέφανο. Αλλού, και έχουμε εντός Αττικής. Οπότε υπάρχουν τα αποδεικτικά. Στο δικαστήριο το κέρδισε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άλλη απόφαση. Γιατί έχουμε από Θεσσαλονίκη. Έχουμε αναστολή του 50% του αφισβητούμενου ποσού της πράξης, εφόσον ήδη έχει καταβληθεί το άλλο 50%. Πολύ σωστά. Αυτό είναι απόφαση του Χάρη του Θεοχάρη. Ναι. Έχει κάνει είναι λαθασμένη. Είναι λαθασμένη αυτή. Γιατί έπρεπε το 50% να το πληρώσει σε ένα μήνα μέσα. Καταφέραμε και το αλλάξαμε μετά και πήγε μέχρι την ημερομηνία της συζήτησης στο δικαστήριο. Λοιπόν. Της πρώτης ημερομηνίας. Επίσης, όχι απαντή. Εφόσον γίνει επίκληση νέων στοιχείων, ο υπόχρεος πρέπει να καλείτε για ακρόαση. Πολύ σωστά. Στην σημαντικό. Επιτροπή. Είναι πολύ. Δεν το κάνει η ΔΕΔ. Ούτε η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης το κάνει. Υποχρεούται. Ναι. Πρέπει. Τη λέξη λέει πρέπει. Όχι. Άρα οι φορολογούμενοι πρέπει να ξέρουν τα δικαιώματά τους και πρέπει να τα αιτούνται. Και όχι μόνοι. Και οι λογιστές. Και όχι μόνοι τους. Πάμε Θεσσαλονίκη και να καλησπερίσουμε τον κύριο Παπαζαφυρίου Κωνσταντίνο, δημοσιογράφο. Αυτή τη φορά πάμε σε δημοσιογράφο. Καλησπέρα κύριε Παπαζαφυρίου. Καλησπέρα. Πώς είστε? Καλά είστε. Ήθελα να ρωτήσουμε εδώ όλη η παρέα, όλη η συντροφιά και ειδικά η κυρία Τερζή, η Λυκερία, η δικηγόρος, ότι εάν σας καλύπτει εσάς τους Μακεδόνες η δήλωση του κυρίου Καραμαλή για το μακεδονικό. Ο κύριος Καραμαλής δυστυχώς δεν μας ικανοποίησε. Εκμεταλλεύτηκε για ακόμα μία φορά την σιωπή του, η οποία νομίζουν όλοι ότι τον προστατεύει. Δεν τον προστατεύει η σιωπή. Η σιωπή δεν είναι χρυσός στην πολιτική, διότι ο χρυσός παράγεται όταν παράγεις και έργο. Η σιωπή του ήταν η επιστολή του, δεν χωρίς κανένα απολύτως νόημα και δεν νομίζω ότι και δήλωση να έκανε θα μετρούσε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, διότι ο κ. Καραμαλής εξοδεύει πάρα πολύ, επειδή μία πιστή σε αυτό είναι η κυρία Παπακώστα, τον έκανε ρεζίλι όχι μόνο στον κόσμο αλλά και στο πολιτικό γύρνεσθε. Η κυρία Παπακώστα έδωσε ψήφο θετικό για τη συμφωνία των Καλά, σε αυτό δεν φταίει. Σε αυτό δεν φταίει η Κώστα μου, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό που λες λογικό. Μισό λεπτό να τα δούμε τα πράγματα με το όνομά του. Όχι, να προχωρήσουμε. Να έχει. Ποιο είναι ο κύριο Καραμαλή. Ναι. Έγινε πρωθυπουργό επειδή το λέγανε Καραμαλή. Ναι. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και τον ψήφισε ο κόσμος. Το 2009 τα παράτησε όλα και έδωσε 43% στον Παπανδρέου. Ναι. Και από τότε σιωπά βγαίνει βουλευτής και παίρνει το μισθό του βουλευτή. Να σας αυτό το πράγμα λέγεται δημοκρατία, τότε να μην μιλάει κανένας για να ενεχόμαστε αυτό το έσχος το οποίο συμβαίνει. Να σας θυμίσω κάτι. Σε ποιο μέρος του κόσμου πρώην πρωθυπουργός γίνεται βουλευτής χωρίς να ψηφίζει τον κόσμο? Κώστα μου, να θυμίσω κάτι. Παρακαλώ. Ότι τότε που πήγε ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης να παραδώσει τους 15 βουλευτές ήμουνα εγώ και ο Βελόπουλος που συνοδεύαμε τον κύριο Καρατζαφέρη. Και μας είπανε το επιτελείο του είναι κουρασμένος, θα τα παρατήσει και δεν θέλει καμιά συνεργασία. Και όταν φύγαμε έκανε δήλωση ότι ήρθε ο κύριος Καρατζαφέρης, δεν μου ζήτησε τίποτα, μου εχώρισε 15 βουλευτές. Αλλά εγώ δεν συνεργάζομαι με ακραία κόμματα και πάω σε εκλογές. Και όπως το είπατε, παρέδωσε την κυβέρνηση σε ποιον, στο Γιώργο τον Παπανδρέου. Επομένως, εάν το δούμε το θέμα βαθύτερα, εάν το δούμε βαθύτερα, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ήταν ένα σχέδιο. Δηλαδή τα μνημόνια και τα Σκόπια και τα μακεδονικά όμως, και η συνθήκη των Πρεσπών δεν γίνονται μέρα την άλλη. Όμως, γίνονται όλα βάση σχεδίου. Κώστα μου, είσαι πολύ καλό στα πολιτικά και δεν μπορούμε εμείς να σε ακολουθήσουμε. Οπότε θα σε πάμε στα φορολογικά που είναι δικό μας κομμάτι. Στην Θεσσαλονίκη, επειδή έχετε και εκεί πολλές εφορίες, έχετε τοπικές εφορίες, έχετε την Ανωνύμων, έχετε τη ΔΕΔ, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών που είναι στο κέντρο κτλ.
Τι σας έχει δημιουργηθεί, ότι υπηρετούν, παράγουν έργο, δικαιώνονται οι φορολογούμενοι ή κοροϊδεύουν την κοινωνία και το κράτος και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους? Καμία υπηρεσία του δημοσίου και προπαντός οι φορολογικές αρχές δεν δημιουργούν έργο το οποίο να δίνει αίμα στο ελληνικό δημόσιο. Δίνει αίμα μόνο σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται στην εφορία. Εάν αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε λέγεται φορολογικό και αυτοί που το υπηρετούν λέγονται εφοριακοί, τότε πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ βαθιά την ιστορία, διότι όποιος επισκεφθεί μια εφορία θα αντιληφθεί ότι περισσότερο ταλαιπωρείται ο κόσμος παρά εξυπηρετείται. Για την άλλη μεριά, αυτή η φοροεπιδρομή η οποία έχει γίνει έχει δημιουργήσει μια βουλικότητα των Ελλήνων φορολογουμένων, μια δειλία, μια φοβία απέναντι στο φορολογικό σύστημα το οποίο ελέγχει την πατρίδα, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά τέρατα και σημεία, ειδικά στις σχέσεις μεταξύ φορολογουμένων και εφοριακών. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Όχι το πολύ ωραία ότι μας τα λέτε πολύ λεβέντικα. Όχι ότι το... Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Έχω μία έκθεση της εφορίας της ΔΕΔ, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία λέει ότι η επιχειρηματίας ήταν γυναίκα, ήταν μικρή σε ηλικία, 19 χρονών, ήταν έγκυος και τα τιμολόγια που έκοψε ήταν εικονικά. Με αιτιολογία όχι ότι δεν γίνανε οι συναλλαγές, όχι ότι δεν ήταν η υπαχτή επιχείρηση, αλλά ήταν έγκυος. Ήταν έγκυος και μικρή κτλ. Είναι τρομερό αυτό. Είναι πραγματικά το Υπουργείο Οικονομικών ανύπαρκτο στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιος κάνει κουμάντο? Γιατί είναι στη Νότια Ελλάδα υπαρκτό. Εν πάση περιπτώσει εδώ δεν θα το αφήναμε έτσι εύκολα. Δεν θα το αφήναμε. Εκεί δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε να δείτε, η ιστορία με τα εικονικά τιμολόγια είναι ένα παλιό έργο το οποίο παίζεται στη χώρα μας. Ένα έργο το οποίο μόλις η εφορία διαπιστώσει ότι κάποιος εξέδωσε ένα εικονικό τιμολόγιο ή ένα τιμολόγιο παραπάνω από την πραγματική του αξία, τότε παίρνουν όλα τα τιμολόγια τα οποία εξέδωσε η επιχείρηση και τα χαρακτηρίζουν εικονικά. Γιατί έτσι τους βολεύει, έτσι τους βολεύει. Εγώ ήμουν χρόνια στον Ηρακλή, στο Σωματείο Ηρακλή, και θυμάμαι είχαν κοπεί ορισμένα εικονικά τιμολόγια για το τμήμα του Βόλεϊ. Ναι. Όταν απεδείχθη λοιπόν ότι αυτά τα τιμολόγια ήταν καμιά δεκαριά, είναι εικονικά τιμολόγια, τότε οτιδήποτε τιμολόγιο υπήρχε την τελευταία πενταετία όπου έγινε ο έλεγχος στο γόνι του Ηρακλή, κρίθη ότι είναι εικονικό. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται και να εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί Έλληνες. Τα βγάλανε εικονικά, Κώστα μου, εν μέρη. Γιατί μη είχε καλέσει. Τι θα πει εικονικό τιμολόγιο? Καλά, καλά. Μη είχε καλέσει εμένα ο Ηρακλής, έχω κάνει πολλές συζητήσεις. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή ας πούμε αναφέραμε Ηρακλής, ας μην τον συνεχίσουμε. Όταν αποδίδεται το ΦΠΑ, δημιουργείται πρόβλημα. Όταν αποδίδεται, παλεύει. Ωραία. Έχουμε τώρα την Ανωνύμων Θεσσαλονίκης. Επιχειρηματίας λέει, παιδιά, έκοψα 1 εκατομμύριο στο δημόσιο, στο τάδε έργο που έκανα. Του κάνει έλεγχο εφορία και του λέει, σου βάζω το 1,5 εκατομμύριο. Και λέει, μα πώς γίνεται, δηλαδή, το δημόσιο κλέβει, λέει, και αυτό λέει από λίγο ως πολύ κάνει την ίδια δουλειά. Το καταλάβατε? Πώς γίνεται αυτό, δεν έχει λογική το πείρα. Να μας πει ο έφορας της Ανωνύμων πώς γίνεται. Ο έφορας της Ανωνύμων να τον πάρεις και να του πεις, ξέρεις, είπε αυτό του Κάγκης. Για το δημόσιο έσοδο εσείς το... Ξέρετε τι θα σας πει για να σας προλάβω? Ότι δεν φταίω εγώ, φταίει πάλι ότι το έκανε. Αυτό θα σας πει. Όταν σε μια εταιρεία όμως υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, την ευθύνη την έχει ο πρόεδρος και ο διευθύνων σίγουρος. Μάλιστα. Άρα τότε πρέπει να το παραγγελίσουμε και να κατατοπίσουμε στην Ανωνύμα. Ο αντίστοιχος πρόεδρος και ο διευθύνων σίγουρος είναι ο διευθυντής. Άρα ο διευθυντής έχει την ευθύνη. Υπάρχει πολύ τον υπάλληλο. Υπάρχει ένα. Δεν το κάνουμε αυτό. Υπάρχει η μονιμότητα στο δημόσιο. Πριν από χρόνια, πριν γίνει ο Καραμαλής πρωθυπουργός, του είχα πει, πρόεδρε, κάνε δύο καλά αν θες να σώσεις στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι να καταργήσεις τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων ή να τις κάνεις ένα διαφορετικό πλαίσιο. Και το δεύτερο είναι να πάρεις τους 14 μισθούς και να τους κάνεις 12. Γιατί κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τα δώρα Χριστουγέννων, τα επιδόματα κλπ. Μου λέει, αν το κάνω αυτό το πράγμα θα γίνει και κοινωνική αναστάτωση. Δεν σ' άκουσα. Θα γίνει μια αναστάτωση, αλλά θα επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Μάλιστα. Καταργήθηκαν λοιπόν όλα και αυτή τη στιγμή
Βλέπετε τι γίνεται με τα δώρα Χριστουγέννων κτλ. Ωραία. Κώστα μου, έχουμε ένα βουλκανιζατέρ που κάνει 310.000 τζίρο. Όχι φέτο, προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι και άσχημος ο τζίρος. Κατά την κρίση σου νομίζω ότι είναι λογικός ο τζίρος, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Και έχει 105.000 ελαστικά, έχει 23.000 εργατικά, φώτα, νερά, τηλέφωνο, άλλα 20 και πάει 150 και μένουν κέρδη 160. Έρχεται η εφορία, του αναγνωρίζει το τζίρο 310.000 και ξέρεις, Κώστα μου, πόσο του βάζει η φορολογητέα κέρδη. Πόσο? 510.000. Καταρχάς το ποσοστό, συγγνώμη για το ποσοστό, και όντως τα ελαστικά, ναι. Λίγο πολύ όλοι έχουμε αυτή την 12%. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα κέρδος 20-25%. Ναι. Εδώ πως έγινε 200%. Μπράβο, μπράβο. Και επειδή ήταν πολύ ευχάριστη, δεν ξέρω, δεν ήταν ευχάριστη η συζήτηση η κυρία Τερζή? Πάρα πολύ, είναι πολύ αξιόλογος κύριος και να έρθει και από κοντά στην εκπομπή μια φορά. Καλά. Να μας επισκεφτεί. Δεν έρχεται ο Κώστας. Όχι. Δεν πας περίπτωση. Θα πάμε εμείς πάνω. Θα πάμε βέβαια. Κάτι, ναι. Να δείτε, είστε πανελληνίως γνωστός και το προτέρημα το δικό σας δεν είναι ότι είστε γνωστός και ότι κατέχετε άριστα το αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε. Η φήμη σας έχει ξεκινήσει και καταλήγει στο ότι βοηθάτε τον κόσμο. Να είστε καλά. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Ο κόσμος τέτοια πράγματα θέλει. Και ο Κουλουμπής ο Στέφανος και ο Μιέρης και ο φίλος μου Σεημένης που λείπει. Εγώ θα σας πω ένα τελευταίο. Έχω την έκθεση ελέγχου εδώ εφορία. Την έχω σε ένα φίλο για να μην κουβαλάω όλο το φάκελο. Και λέει λοιπόν ότι κάνανε έλεγχο σε ένα σουβλατζίδικο 25 τετραγωνικά, βρήκανε 5 άτομα που δουλεύανε μέσα και η φοροδιαφυγή που είχε κάνει ήταν 70.743,34 ευρώ. Συν ΦΠΑ 15.141,56, σύνολο 85.884,090. Ξέρετε τι πρόστιμο έβαλε μόνο στον κώδικα η εφορία, όχι ΦΠΑ, όχι εισόδημα. Μπορείτε να μου πείτε περίπου ένα νούμερο, αν δεν ακούσατε προηγούμενα που το ξαναείπα? Πόσο? 6.367.600 ευρώ. Λοιπόν, θα σας το κρατώ. Δεν θέλω να σας κλέψω άλλο το χρόνο. Όχι, χαρά μας. Θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα ανώμαλο σύστημα λειτουργίας των οικονομικών μεγεθών στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να μιλάμε για βουλκανιζατέρ, για σουβλατζίδικα, για 19 χρόνια έγκυρ κτλ. Όταν έχουν μοιραστεί εκατοντάδες εκατομμύρια δισεκατομμύρια από τις διοικήσεις των τραπεζών, αριστερά και δεξιά, χωρίς να ελεγχθεί από κανένα πώς δυνατόν αυτά τα δάνεια. Και από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν να καθυστερούν δίκες με οικονομικό περιεχόμενο, όταν μια τέτοια δίκη είναι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, όπου ο μεγαλοκαναλάρχης έχει 5 αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και το έχει πληθεί 5 εκατομμύρια πρόστιμο. Ας κοιτάξουν λοιπόν να μαζέψουν από εκεί τα δισεκατομμύρια, να μαζέψουν από εκεί τα χρήματα τα οποία καταλήξει στο εξωτερικό και ας αφήσουν τον κοσμάκι να κάνει τη δουλειά του για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον μια επανεκκίνηση της μεσαίας επιχειρηματικής τάξης. Μας βλέπεις από τηλεόραση, Κώστα? Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Με αυτό θα έκλεινα. Να πιέσετε τον κύριο Καρατζαφέρη, το λέω συνεχώς και στο διπλή ειδήσιο που βγαίνω την Τρίτη, ότι εδώ και 1,5-2 μήνες δεν μεταδίδεστε στη Βόρεια Ελλάδα. Ωραία. Και τώρα που πλησιάζουν εκλογές και το μεταφέρω. Ότι το μυστικό για τον Καρατζαφέρη και τον Λάος είναι η Βόρεια Ελλάδα, ας βρει έναν τρόπο να μεταδίδεται πάλι όπως μεταδιδόταν το πρόγραμμα του ΑΦΚΙ στη Βόρεια Ελλάδα. Και κλείνοντας λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Έχω ένα πίνακα με 10 κλίμακες εδώ. Είναι από την κόρη μου, είναι δικηγόρος στη Βρετανία, είναι στην Αγγλία, είναι στο Λονδίνο. Είναι δικηγόρος, οικονομολόγος, έχει δουλέψει στην Αμερική, στη Λαγκάρντ δίπλα κτλ. Έχω λοιπόν στον πίνακα, λέει εδώ, για 130.000 ευρώ φοροδιαφυγή, η φυλάκιση είναι 3 χρόνια στην Αγγλία, εφόσον υπάρχει δόλος και κατεξακολούθηση. Δηλαδή το έκανε μια, το έκανε δυο, του λέει έλα εδώ ρε φιλαράκο, έμπα μέσα να εισηγάσουμε με σένα, ναι. Εκεί στην Αγγλία γίνονται αυτά. Εάν είναι με τεχνάσματα, και το είπαμε προηγούμενα, δηλαδή τέχνασμα. Έχω ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη, επειδή είμαι κριτικός, και κάνω μια offshore εταιρεία στην Κύπρο και λέω τα μισά λεφτά στην Κύπρο, τα μισά σε μένα. Αυτό είναι τέχνασμα. Εκεί έχει 1,5 χρόνο φυλακή. Και αν έκανα λάθος, αθρηστικό, δεν πήγα να πληρώσω, δεν είχα λεφτά κτλ.
Έχω 6 μήνες κοινωνική εργασία. Βάζω τη στολή μου, παίρνω το φαράσι και σκουπίζω, καθαρίζω τους δρόμους του Δήμου στη Θεσσαλονίκη ή στο νοσοκομείο. Και σε περίπτωση που είναι 650.000 ευρώ η φοροδιαφυγή, έχεις 6 χρόνια φυλάκιση εφόσον υπάρχει δόλος κατά εξακολούθηση. Αυτό γίνεται στην Αγγλία. Στην Αγγλία είπαμε. Στην Αγγλία δεν υπάρχει ο νόμος Παρασκευόπουλος, που καθάρισε την κοπέλα στη Ρόδο. Ναι, ναι, ναι. Ότι γίνεται προσπάθεια να το βγάλουμε. Να μην πει μέσα. Να μην πει μέσα. Ναι, ναι. Και να μην ελεύθερο το νόμο Παρασκευόπουλο. Γιατί δεν υπέρνουμε μεριά, μια που μιλάμε για Αγγλία, και έχουμε ένα σπουδασμένο υπουργό οικονομικό που λέγεται Τσακαλώδος, που έχει σπουδάσει και έχει κυκλοφορεί στην Αγγλία. Έχω ήδη αντίληψη. Ήθελα να ήξερα αν είχε κίτρινο ο καλώδιο στο τσεπάκι του. Ναι. Κυκλοφορήσε με αυτέ τι γιατί ήταν καθηγητή. Ήταν καθηγητή στην κόρη μου στην Αγγλία και τον διώξανε από το πανεπιστήμιο. Και για αμέλεια, όχι το ξαναπεί. Και για αμέλεια έχει 1,5 χρόνο φυλάκιση. Εμείς να σας ευχαριστήσω με βάθος καρδίας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή. Θα τα ξαναπούμε εφόσον είμαι στην εκπομπή, γιατί πιθανόν να λείπω. Πιθανόν. Αλλιώς θα είμαστε συνέχεια κάθε Κυριακή, εφόσον έχετε την ευκαιρία να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Χαιρετισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Ωραία. Καλώς. Καλώς. Να πούμε τρεις κουβέντες, ότι μπορούμε να καταθέτουμε αίτηση στην εφορία και αναφέροντας πάνω βάση του νόμου 3979 του 12, άρθρο 10, παράγραφος 1 και 23,1. Τα ακούν οι συνάδελφοι? Δεν τα ακούνε, δεν πειράζει. Σύμφωνα με τον νόμο 4389 και τον ΦΕΚ 2743 για την περίοδο από 27/5 του 16. Τώρα σας έχουν έρθει πολλές πράξεις. Μέχρι 4/8 του 17 είναι άκυρες όλες αυτές. Όλες αυτές. Πάρτε μας τηλέφωνο να σας εξηγήσουμε ακριβώς τι εννοούμε και πώς θα εφαρμόσετε τον νόμο να ακυρωθούν όλα τα πρόστιμα και όλες οι κυρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για την κοινοποίηση των πράξεων στην ίδια χρονική περίοδο με τον νόμο 2990 του 99, με τον νόμο 4174 του 13. Ακόμη να αναφερθούμε, μη νόμιμος ο έλεγχος, γιατί η εντολή ελέγχου είχε υπογραφεί από αναρμόδιο όργανο, άλλος υπογράφει, άλλος είναι έφορας, άλλος κινεί τα νήματα, ότι καταθέτομαι αίτηση με το νόμο 4583 του 18 άρθρο 59 για να κάνουμε χωριστές φορολογικές δηλώσεις σε αντρόγινα. Λέμε λοιπόν ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα τα 100 ευρώ, τα 2.500 ευρώ και τα υπόλοιπα από την περίοδο 1/1/14 μέχρι 17/10/14 με το νόμο 4174 του 13 και το νόμο 4337 του 15. Όλα αυτά στα σεμινάρια και όλα αυτά στη διάθεση τη δική σας στα τηλέφωνα και στο email της ΠΕΦΕ. Να αναφερθούμε ότι στην εντολή ελέγχου δυστυχώς παρουσιάζεται τελευταία ένα νοσηρό φαινόμενο, ότι βγαίνουν 4 εντολές ελέγχου, δεν φαίνεται, 4 εντολές. Ο νόμος λέει ότι βγαίνει, Θρασίβουλε, μία κύρια εντολή και παρατείνεται άλλες 6 μήνες. Και όχι να βγαίνει από το 2013 εντολές ελέγχου. Γιατί δεν εκτελούνται αυτές? Γιατί δεν εκτελούνται, γιατί δεν γίνονται οι έλεγχοι? Γιατί γίνονται παζάρια, ρε Θρασίβουλε. Δηλαδή θα με βάλεις. Δηλαδή, δεν είμαι βουλευτής. Κάτω από τα σιρτάρια. Θες να με πας κατηγορούμενο, για δηλαδή. Όταν γίνω βουλευτής, θα σας εξηγήσω φανερά. Δεν καταλαβαίνω. Το λεγόμενο γρηγορόσημο. Λέει όχι, ίσα-ίσα. Μη γρηγορόσημο. Λέει σου κρατάω την υπόθεση, άρα πρέπει να είσαι καλό παιδί. Πρέπει να είσαι καλό. 2 φορές ακυρώθηκε το πρόστιμο 2.500 ευρώ, γιατί τα τιμολόγια ήταν αθεώρητα. Ενώ απαγορεύεται, δηλαδή ακυρώνεται μια φορά, δεν μπορεί να ξανά, εδώ ξαναεπανήλθε. Και τέλος, έχουμε τη διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών. Καταργείται η ΔΕΔ, κύριε Υπουργέ. Καταργείται, δεν χρειάζεται. Μνημονιακό, διαίτηση επίλυση διαφορών. Τι να σου κάνει ο Κατσιούρας ο Βουκαριάρης εκεί, αφού δεν έχει διαβάσει ποτέ του κανένα νόμο. Τι να σου κάνει εδώ ο Φάκος ο Γιωργάκης
Καλό παιδί, τρώει το φαγητό του, απόδοση δεν έχει. Απόδοση δικαιοσύνης, απόδοση λεβεδιάς κτλ. Εδώ λοιπόν με τη διαιτητική επίλυση, με τη διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών μπορεί να οριστεί κάποιος δικαστής με φοροτεχνικό τομίαρι, με την κυρία Τερζή δικηγόρο, με καθηγητή πανεπιστημίου και να έχουμε τη διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και δεν εφαρμόζεται, έτσι. Έχει ψηφιστεί ο νόμος. Από το 2011. Από το 2011 και δεν ούτε το ΠΑΣΟΚ τον εφάρμοσε, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να έρθει ο Καρατζαφέρης να τον ψηφίσετε, να έρθει ο Ντουκάκης ή ο Μίαρης, αν θα είναι υποψήφιος ή η Τερζή. Ο φίλος μου Κουλουμπής, να σας τον εφαρμόσουμε την άλλη μέρα. Δίκαια, λεβέντικα. Χρωστάς, πληρώνεις. Δεν χρωστάς, δεν πληρώνεις. Για προχώρησε λίγο. Η διεύθυνση επίλυσης διαφορών έχει κάνει έργο και έχει δικαιώσει και πολύ κόσμο. Πρέπει να υποθηκεί η καλή όψη του νομίσματος, γιατί υπάρχει και αυτή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σε ποια υπόθεση, το είδες, ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Αν είναι κανένας ερωτευμένος μαζί σου να μας το πει, να του εξαιρέσουμε το όνομά του. Να του εξαιρώσουμε το όνομά του. Αφού τους ξέρουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι να σου παρέξει έργο, λοιπόν. Τι θα μας πεις, ποιος θα μας μιλήσει τώρα? Η Γλυκερή και μετά εγώ. Πάρα πολύ σύντομα, πραγματικά. Σύντομα όμως. Ναι, σύντομα θα αναφέρω μόνο το πρώτο κομμάτι και το άλλο στην επόμενη εκπομπή, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Μπράβο. Όπως όλοι ξέρουμε, δυστυχώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν πέσει θύματα της τοκογλυφίας, με συνέπεια να έχουν χάσει την περιουσία τους, ακόμη και τη ζωή τους. Πολύ, Στέφανε. Πολύ. Δυστυχώς. Να πούμε όμως ότι ο νόμος τους προασπίζει και αντιμετωπίζει πάρα πολύ αυστηρά τους τοκογλύφους. Είναι αυστηρό το νομικό πλαίσιο, τόσο στο ποινικό όσο και στο αστικό επίπεδο. Θα πω πολύ σύντομα το ποινικό και το αστικό στην άλλη εκπομπή, ξαναλέω. Η τοκογλυφία είναι ένα ποινικό αδίκημα το οποίο τυποποιείται ρητά στο νόμο, συγκεκριμένα στο άρθρο 104 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, με φυλάκιση από 6 μήνες έως 5 χρόνια. Δηλαδή, καταρχήν είναι πλημελιωματικής βαρύτητας. Θα σας πω στην πορεία που είναι κακουργηματικής. Και σε περίπτωση που αυτή γίνεται κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, τότε τιμωρείται με κάθειρξη. Άρα, έχουμε την κακουργηματική βαρύτητα πρόσκαιρη κάθειρξη, έτσι, από 5 έως 10 χρόνια. Τώρα, στην περίπτωση που η τοκογλυφία τελείται από νομικά πρόσωπα, τότε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή από τράπεζες ή από άλλες εταιρείες, σε αυτή την περίπτωση ποινική ευθύνη έχουν φυσικά οι διοικητές και οι διευθυντές τους. Γιατί στην ελληνική νομιτάξη δεν είμαστε όπως, για παράδειγμα, στη Γαλλία, τα νομικά πρόσωπα δεν φέρουν ποινική ευθύνη. Πάντα εξατομικεύεται σε κάποιο πρόσωπο, για παράδειγμα στον διευθυντή, και αυτός είναι ο υπόλογος στην όλη διαδικασία και ο κατηγορούμενος. Έτσι δεν πάει το νομικό πρόσωπο ούτε με χειροπέδιση, ούτε να εκτίσει την ποινή, ούτε και τίποτα. Πρέπει να πούμε ότι για να υπάρχει τοκογλυφία, και με αυτό θα κλείσω για απόψη, θα πρέπει ο δανειστής, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη ή την απειρία, ακόμα και την ψυχική έξαψη, αναφέρει μέσα ο νόμος, του δανειολήπτη, να έχει συμφωνήσει ή να έχει πάρει δυσανάλογα υψηλά ανταλλάγματα και υψηλούς τόκους που υπερβαίνουν το θεμητό ποσοστό του τόκου. Γιατί όπως, και πρακτικό που λέγαμε και να... Μια πρόταση και θα πάρεις το λόγο αμέσως, Στέφανε, γιατί είσαι και πολύ εξειδικευμένος σε αυτά, ασχολείσαι με τα δάνεια χρόνια. Όπως ξέρουμε, εμείς οι δικηγόροι, συνήθως οι τοκογλύφοι, καλύπτουν την τοκογλυφία, έχουν βρει ένα τέχνασμα και το κάνουν αυτό, παίρνοντας από τα θύματα τους επιταγές, στις οποίες έχουν ενσωματώσει τους τόκους στο κεφάλαιο του δανείου. Για παράδειγμα, δανείζει κάποιος 50.000 ευρώ. 3 λεπτά. Και παίρνει επιταγή για οφειλή 80.000 ευρώ. Όμως ο Άριος Πάγος έχει κάνει δεκτό και κλείνει ότι όχι μόνο η λήψη τέτοιων επιταγών από το δανειστή, αλλά ακόμα και η έκδοση διαταγής πληρωμής με τις επιταγές αυτές συνιστά τοκογλυφία. Για το σεμινάριο πες μας, γιατί κλείνουμε τώρα. Ναι, 19 Φεβρουαρίου. Ναι. Ψέματα, 15 Δευτέρου. με την τοκογλυφία έτσι ανεβαίνουν τα αίματα. Ναι. Γιατί είναι κάτι το πάρα πολύ άδικο. 15 Δευτέρου, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, στο Δήμο Αμαρουσίου, σε συνεργασία της ΠΕΘΕ με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Θα είναι εκεί πέρα και ο Πρόεδρος Εμπόρων, σε συνεργασία και μαζί του. Θα συμμετέχει. Ακριβώς. Δηλώστε τη θέση σας, ελάτε να μας ακούσετε. Φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά, δάνεια και όλα τα σχετικά. Ένα λεπτό έχεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται ακόμα για πραγματές, παρότι έχουν φύγει θεσμοί. Σε ό,τι αφορά το θέμα του προγράμματος προστασίας των δανειοληπτών πρώτης κατοικίας, που ενώ κανονικά ήταν η κυβέρνηση μόνο θέλει 200.000 να γίνει, οι τράπεζες προχωράνε και οι θεσμοί μάλλον συμφωνούν στα 100.000 για τρίτη οικογένεια. Υπάρχει ακόμα το θέμα, το πρόγραμμα Εστία, το οποίο θέλει η κυβέρνηση να εφαρμοστεί οριζόντια. Σε αυτό διαφωνούν οι τράπεζες. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά την επόμενη φορά.
Αυτό που έχει σημασία παράλληλα, πέρα από, από τη διαδικασία αυτή του νόμου Κατσέλη, του νέου νόμου Κατσέλη, το οποίο προχωρά, θα πούμε για το θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος έως τώρα έχουν αιτηθεί 60.000 επιχειρήσεις και έως τώρα έχουν εξυπηρετηθεί 1.300 άτομα. Αυτό κι αν είναι επιτυχία. Πέρα από τα υπόλοιπα που λέγαμε και νωρίτερα. Μπράβο, Στέφανε. Εντάξει, αυτά και να θυμίσω. Βλέπετε τι βοήθεια σας παρέχει ο κύριος Κουλουμπής. Θυμίσω την υπόθεση, η απόφαση του 2097 του 2018 με το θέμα της Τραπέζης Πειραιός, το θέμα της ενεργητικής νομιμοποίησης. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στην προηγούμενη εκπομπή απουσίαζε, Στέφανε, και είχαμε πολλά τηλέφωνα από τον κόσμο. Αρρώστησε ή έφυγε, λέει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είχε υποχρεώσει. Τι να κάνουμε. Κεφαλονίτη είναι, έχει το δικαίωμα. Θρασίβουλε, εμείς θα ξεκινήσουμε από εβδομάδα για να οργανώσουμε την τελεδιάσκεψη. Ναι, είναι. Θα γίνεται όχι μόνο φορολογικό σεμινάριο. Είναι διαδραστικός τρόπος μέσω μισθωμένης γραμμής, έτσι ώστε να υπάρχει διαδραστικότητα, δηλαδή την ώρα που εμείς θα δίνουμε τις συμβουλές, την ώρα που θα γίνεται η εισήγηση, θα μπορεί να παρεμβαίνει με σύστημα και προτεραιότητα και να δίνει την ερώτησή του online, οπουδήποτε και το να κόστος, βρίσκεται στον κόσμο. Το κόστος? Το κόστος είναι στην ελάχιστη χρέωση των 12 ευρώ. Είναι μάλιστα πολύ χαμηλό. Πολύ ωραία. Παρέχει έργο. Παρέχει έργο. Θα κοιτάξουμε να τον παντρέψουμε, να τον αποκαταστήσουμε. Δύο λέξεις. Κυρίες και κύριοι, επειδή τέλος του χρόνου έγινε ο χαμός με επαναλήψεις διαδικασίας και πρόστιμα, σας λέμε ότι έχουμε ένα πακέτο φορολογικών νόμων και αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας που μπορείτε να πετύχετε ξανά την ακύρωση των προστήμων. Με την απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας 1519, με την απόφαση 2976, με την ΔΕΔ 1257, με την εγκύκλιο 1110 και, όλα, και πολλά άλλα ακόμα μέσα που σας έχουμε κρατήσει. Κανονίστε την πορεία σας, ελάτε στα σεμινάρια ή επικοινωνήστε αν θέλετε να έχετε την αμέριστη συμπαράσταση. Να σας πούμε ότι σούπερ μάρκετ πουλούσε φάβα Σαντορίνης και καρύδια Αρκαδίας, τα οποία ήταν από Περού και Βενεζουέλα. Και τι είπε το Υπουργείο Οικονομικών, 500 ευρώ πρόστιμο στο τιμολόγιο. Και ανώτατο πλαφόν 30.000. Ενώ στο Σουβλατζή βάλανε 6.976. Και την τελευταία απόφαση, έχουμε πολύ υλικό ακόμα μπροστά μας, αλλά πού να προλάβουμε να συζητήσουμε, γιατί πρέπει να υποθεί το δελτίο ειδήσεων, ότι έχουμε ένα μαγαζάκι 25 τετραγωνικά, δεν απασχολεί προσωπικό, έχει αγορές 100.000, έσοδα 300, τη μια χρονιά, την άλλη έχει 150. Και έρχεται η εφορία και λέει, αφού δεν είχε προσωπικό, δεν ήταν 300 τετραγωνικά το μαγαζί κτλ. Στοιχειοθετείται παράβαση εικονικότητας και όλες οι συναλλαγές και όλα που έκανε ήταν άκυρα. Και έρχεται το δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας, να είναι καλά ο δικαστής μας, ο Ηλίας ο Παπαγεωργίου, με την απόφαση 3411, είναι Ευαγγέλιο αυτή, Ευαγγέλιο γράφουμε πάνω μαζί με το Μίαρη, ότι έκανε εργασίες διακόσμησης, δηλαδή διακόσμηση τι είναι, βάζουμε υλικό 10 και παράγουμε 100, είδη υγιεινής, πλακάκια, υδραυλικά και εκτυπώσεις έκανε πάνω σε ρούχα και ιστορίες με μια μηχανή μάρκας Νασετιέ Σεριμουέκ 160, την ξέρει κανένας από εσάς? Κινέζικη θα είναι, Κινέζικη. Κινέζικα είναι. Μπράβο. Και έκανε εκτυπώσεις και έβγαζε τώρα. Και έβγαζε έσοδα παραπάνω. 100 πρώτη ύλη, 300 έσοδα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Η τεχνική μας άψογη. Μας αφήνουν και μιλάμε. Και όταν τελειώσουμε, τελειώνει και η εκπομπή. Αλλιώς μέχρι αύριο θα μας κρατάνε εδώ. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ.